Τελευταίο ημίωρο, επιστροφή. Εδώ είμαστε, ακριβώς 39 μετά από τις 9, δηλαδή 21 πριν από τις 10. Παρασκευή, 30 του μήνα Οκτώβρη. Τελευταίο ημίωρο και θα χαμογελάσουμε. Θα νιώσουμε ευχάριστα, θα νιώσουμε καλύτερα, διότι θα μιλήσουμε για επιτυχίες. Και επιτυχίες στον χώρο του αθλητισμού μας κάνουν δύο φορές πιο περήφανος και πιο ικανοποιημένος, διότι επιστώνουμε ότι τα παιδιά στην περιοχή μας έχουν την ωριμότητα, έχουν την αντίληψη, έχουν την επιθυμία, έχουν τη διάθεση. Θα βγαίνουν μια χαρά και στην καθημερινή ζωή, αλλά και σε αυτό με το οποίο ασχολούνται και δει τον αθλητισμό. Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Γεροντή ξανά στο ραδιοφόλο του Λατρό FM. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, θα ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Όπως είπα και λίγο πριν τη διαφημίσεις, θα σε κάνω μόνιμο συνεργάτη. Θα έχεις την εκπομπή σου, γιατί πιο συχνά βγαίνει στον αέρα, εσύ παρά ο Δήμαρχος, όπως σχολιάσα λίγο νωρίτερα. Όχι, είναι πολύ καλό, γιατί μόνο για επιτυχίες μπορούμε να μιλάμε όταν είσαι στον αέρα μας. Μαζί του όμως είναι και η Ελευθερία Δέσποινα Γραφανάκη, μία από τις αθλήτριες και τους αθλητές της ομάδας του Γιάννη Γεροντή που διέπρεψαν στην Δράμα. Θα μας τα πει όμως πιο καλά και πιο περιεκτικά ο ίδιος ο Γιάννης, που βέβαια πούμε την καλημέρα μας και στην Ελευθερία Δέσποινα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιάννη, τι φέρατε από τη Δράμα? Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Θάνο μου, έγινε στην περιοχή της Δράμας το επίσημο πρωτάθλημα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντολάδας, το οποίο είχε κάθε μέρα γύρω στις 500 με 600 συμμετοχές, δηλαδή σύνολο τρεις μέρες γύρω στις 1.700 συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες. Και αυτό που βλέπουμε και μας χαροποιεί, αλλά μας προβληματίζει κιόλας, είναι ότι το Ταεκβοντό αναπτύσσεται ραγδαία, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην περιοχή μας. Αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Η Ελευθερία, μία από τους αθλητές του Λιώγου, μας έκανε μία εξαίσια παρουσία. Κατάφερε να πάρει τέσσερις συνεχόμενους αγώνες και έχασε τα προημιτελικά από την κοπέλα η οποία ήταν και παλαιότερη της, αλλά και πήρε το χρυσό στην κατηγορία της. Έδωσε μία πολύ καλή παρουσία. Έχασε με 4-2, 4 υπέρ της αντιπάλου της, με 0-1 λάθη. Αν και η πρώτη φορά που ήταν στο χώρο, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Κατάφερε να φέρει μια τρίτη θέση, κάνοντας υπερήφανος και το σύλλογό μας και εμένα, αλλά και τον τόπο μας, γιατί είναι η δεύτερη αθλήτρια που καταφέρνει να μπει στα μετάλλια από εδώ από την περιοχή του Αγίου Νικολάου για φέτος. Πολύ ωραία. Και φαντάζομαι δεν ήταν μόνο η Δέσποινα που την έχουμε κοντά μας για να μας πει η Ελευθερία, για να μας πει η Ελευθερία Δέσποινα, για να μας πει περισσότερα που την έχουμε κοντά μας, ήταν και άλλοι αθλητές από την ομάδα. Βέβαια, ήταν και άλλοι αθλητές οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση. Κάναν όλοι μια εξαίσια παρουσία. Πήραν όλοι τρεις-τέσσερις αγώνες και χάσανε στα προημιτελικά ή τελικά και ούτω καθεξής. Αλλά η Ελευθερία ήταν το κάτι το διαφορετικό, γιατί ήταν η πρώτη της εμπειρία και με πολύ λίγο χρόνο προπόνηση, δηλαδή περίπου 6 μήνες. Κατάφερε να μπει στη Δριάδα και να γίνει πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ελευθερία Δέσποινα, πώς ήταν για σένα αυτή η εμπειρία? Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάποιο παρόμοιο στο παρελθόν, οπότε ήταν κάτι το μοναδικό. Ήταν πραγματικά υπέροχα γενικά και το στάδιο εκεί πέρα, πάρα πολλές συμμετοχές. Και το ταξίδι με όλους τους συναθλητές μου, τον προπονητή μου. Ήταν και στο πλάι μου ο μπαμπάς μου και τον ευχαριστώ πολύ και αυτό. Ήταν δίπλα μου και η ψυχολογική υποστήριξη ήταν πολύ μεγάλη από όλους. Είναι πολύ σημαντικό που το αναγνωρίζεις αυτό και μη τ' άλλο δείχνει και μία ωριμότητα και έναν τρόπο σκέψης που δεν τα αφήνεις όλα στην άκρη και δίνεις ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς τους οποίους στηρίζουν και πρέπει να το κάνουμε αυτό, διότι θέλουμε και οι υπόλοιποι να ακούν το δικό τους το ευχαριστώ. Κατάλαβα όμως, Ελευθερία Δέσποινα, είσαι και ένα κορίτσι στην εφηβεία σου, ένα κορίτσι που έχει και άλλες επιλογές και άλλα ενδιαφέροντα. Πώς καταφέρεις και τα βάζεις όλα σε μία τάξη? Να πούμε ότι είσαι μαθήτρια στην τάξη του γυμνασίου. Που οι ανάγκες όλο και αυξάνονται στον χώρο της μάθησης. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Ειδικά στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολο. Οι προπονήσεις ήταν πολλές, κάθε μέρα 3-4 ώρες. Και με το σχολείο, επειδή είμαι και μια καλή μαθήτρια, ήταν αρκετά δύσκολο. Αλλά όταν έχεις θέληση, πιστεύω ότι όλα μπορείς να τα καταφέρεις. Και τα κατάφερα τελικά. Πήρα μια τρίτη θέση και στο σχολείο τα πάω αρκετά καλά. Μπράβο. Και γενικά στις παρέες μου και σε όλα αυτά προσπαθώ να μην αφήνω τίποτα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπες μόλις τώρα, ότι και στο σχολείο τα πηγαίνεις καλά. Να πούμε και δηλαδή ότι η Ελευθερία Δέσποινα ήταν και στη σημαία του γυμνασίου της Μπαρλάς που έγινε προχθές. Και να τονίσουμε σημείο αυτό, ότι όταν κανείς τελικά Ελευθερία θέλει, τα
Θα μπορεί, δηλαδή δεν σημαίνει ότι είμαι καλός αθλητής και κάνω μόνο αυτό. Μπορώ να είμαι καλός και στο σχολείο, αρκεί είναι λίγο να οργανώσω το πρόγραμμά μου και τις υποχρεώσεις μου. Εννοείται. Όταν κάποιος θέλει κάτι πραγματικά, μπορεί να το καταφέρει και να τα συνδυάσει όλα. Αρκεί να υπάρχει οργάνωση, οριμότητα και κυρίως θέληση και πείσμα. Πολύ ωραία. Τι σε έκανε να ακολουθείς αυτό το σπορ, αυτό το κομμάτι του αθλητισμού? Συνήθως δεν βλέπουμε πολλά κορίτσια, ειδικά από την περιφέρεια, να ασχολούνται με τα αγωνιστικά αθλήματα. Ξεκίνησα το ταεκβοντό πριν περίπου 6-7 μήνες με τον κύριο Γερντή και ξεκίνησα αρχικά τη γυμναστική επειδή ήθελα αρχικά να χάσω κιλά. Επειδή τα είχα αφήσει όλα και ασχολιόμουν μόνο με τα μαθήματά μου και με αυτές τις υποχρεώσεις. Οπότε αποφάσισα, ήθελα κάτι δυναμικό που να με εκφράζει και έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω το ταεκβοντό. Και στην πορεία κατάλαβα ότι είμαι καλή και το απέδειξα και στους αγώνες. Αυτό. Τι είναι αυτό που σου αφήνει να ασχολήσεις με το ταεκβοντό? Τι κερδίζεις από το αγώνισμα αυτό? Αρχικά με ηρεμεί, μου δίνει ικανοποίηση γιατί κάνω κάτι που το θέλω πραγματικά και με εκφράζει ως άνθρωπο και ως χαρακτήρα. Μου βγάζει έτσι μια δυναμικότητα, κάτι που πραγματικά νιώθω πολύ όμορφα. Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό διότι συνήθως, Γιάννη Γεροντή, βλέπουμε ότι οι κυρίες ασχολούνται με τα αγωνιστικά αγωνίσματα και τα αθλήματα αυτά για αυτοάμυνα και για να μάθουν πώς να αποφύγουν κάποια επίθεση από κάποιον που θέλει να τους κάνει κακό. Θα είναι ένας λόγος που ασχολείται κάποια κοπέλα, είτε μικρή είτε μεγάλη, και είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, ο βασικός λόγος βέβαια είναι η αυτοάμυνα. Αλλά υπάρχουν και διάφοροι άλλοι λόγοι, όπως η ελευθερία να χάσει κάποια κιλά στην αρχή, το να νιώσει κάποια αυτοπεποίθηση, το να τη γεμίζει γιατί είναι ένα δυναμικό σπορ κτλ. Αυτό βέβαια που ήθελα να προσθέσω εδώ και είναι ότι με ενθουσιάζει που έχω αθλητές και αθλητές όπως είναι η ελευθερία, ότι καταφέρνει να συνδυάζει και ένα ταπεινό άνθρωπο, ένα παιδί το οποίο είναι πολύ καλό στις υποχρεώσεις του σχολείου του. Και πέρα από αυτό, είναι όπως έχω πει και παλαιότερα, επειδή έχω πολλούς πρωταθλητές αυτή τη στιγμή στο κόλπο, όχι μόνο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως γνωρίζεις, είναι πολύ εύκολο κάποιος αθλητής να αναρριχθεί και να πάρει μια πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση. Το θέμα είναι να παραμείνει εκεί και να μην κατρακυλήσει. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν υπόβαθρο μέσα από την οικογένειά τους δεν γίνεται αυτό. Αλλά αυτό που μας χαροποιεί τον τελευταίο καιρό είναι ότι έχουν πολλά παιδιά στους κόλπους μας, οι οποίοι είναι και καλοί μαθητές και καλοί στο κομμάτι του ταεκβοντό. Αυτό είναι το πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο αν διατηρήσει ένας αθλητής σαφώς και αποδεικνύει ότι το να ασχολούμαι με τον αθλητισμό δεν σημαίνει ότι αφήνω πίσω την παιδεία μου και την μόρφωσή μου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναδεικνύουμε. Ελευθερία, δεν μας ακούν τώρα και πάρα πολύ. Μεταξύ μας θα μιλήσουμε. Έχεις πολλές φίλες, πολλούς φίλους. Ή σου λένε ότι αυτή βαράει μακριά. Όχι, αρκετούς φίλους. Απλά εντάξει, αυτό το ότι βαράει το λένε πιο πολύ χιουμοριστικά. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται να του πειράξει. Εγώ ρωτάω. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται να του πειράξει κάτι τέτοιο. Με ξέρουν σαν χαρακτήρα κυρίως, άσχετα το τι έχω καταφέρει στο ταεκβοντό όλα αυτά. Απλά εντάξει, αυτό. Χιουμοριστικά πιο πολύ. Πολύ ωραία. Και σου λέω και παρέα γιατί σου λένε ότι αν έχουμε μαζί μας ελευθερία δεν θα φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, είσαι τώρα στην τρίτη γυμνασίου. Ουσιαστικά από την επόμενη χρονιά μπαίνει τελική ευθεία για την δοκιμασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που θα σε οδηγήσει στην τριτοβάθμια. Και τώρα αρχίζουν λιγότερο τα πράγματα και πιέζουν. Όπως επίσης θα αυξάνονται και οι υποχρεώσεις για το αγώνισμά σου. Γιατί τρίτη θέση τώρα πανελλαδικά σημαίνει ότι θες να φτάσεις και στην πρώτη, γιατί όχι, στο ευχόμαστε. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι σου ασκούν μια κάποια πίεση. Πώς σκοπεύεις να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό και να το προγραμματίσεις έτσι, ώστε το ένα μην κάνει στο άλλο κακό? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολλή πίεση, ειδικά τώρα που είμαι στην τελευταία τάξη του γυμνασίου και κυρίως αργότερα που θα είμαι στο Λύκειο. Αλλά όταν έχεις ένα στόχο, κοιτάς τους στόχους σου και δεν σε ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα, θα τα καταφέρεις όποιο και είναι το αποτέλεσμα, όποιες και είναι οι συνέπειες και όλα αυτά. Απλά θέλω να κοιτάω μόνο αυτό, τους στόχους μου, τα μαθήματά μου, το ταεκβοντό και πιστεύω ότι επειδή έχω πείσμα, θα τα καταφέρω και στους δύο τομείς. Και μόνο που το προσπαθήσει είναι πάρα πολύ σημαντικό και μόνο που το βραδέξει επίση το ίδιο. Να πούμε βέβαια στο σημείο αυτό ότι το Ροδοθάλαμο είναι και η μητέρα τη Ελευθερία Δέσποινα, η οποία βέβαια δεν θα βγει στον αέρα, αλλά φαντάζομαι ότι ήδη αισθάνεται πάρα πολλού πόντου πιο ψηλή ακούγοντα το κορίτσι τη να μιλάει έτσι στο κοινό. Και σίγουρα ο Σίμι και τον Μπάτζη, τον Στάθη, τον Γραφανάκη,
Τον ξέρω και προσωπικά και φαντάζομαι ότι θα είναι και αυτό το ίδιο υπερήφανο για την θυγατέρα του. Γιάννη Γεροντή, η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι όμως ότι αντιμετωπίζει και θέματα που έχουν να κάνουν με προβλήματα του χώρου και με έλλειψη σε ό,τι αφορά η καταστάση, την προσοχή της πολιτείας και της τοπικής μας κοινωνίας. Τι πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να βοηθήσουμε? Όντως αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα στέγασης, γιατί όπως καταλαβαίνει λόγω των οικονομικών δυσκολιών που επικρατούν, είναι πολύ δύσκολο να πληρώνει σε ένα υψηλό νοικιό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Προσπαθούμε με τη συνεργασία και με το Δήμο και με φορείς που μας στηρίζουν και μας βοηθούν να βρούμε και εμείς ένα χώρο όπως έχουν και πολλοί άλλοι συλλόγοι, και όχι μόνο εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, αλλά και σε άλλες περιοχές, ώστε να μπορούμε να στεγάζουμε κάποια παιδιά και να μπορούμε να βοηθούμε και με τον τρόπο μας, και εγώ σαν προπονητής, αλλά και ο πρόεδρος και πολλοί άλλοι, είτε να κατεβούν σε αγώνες, είτε να προσφέρουν και να αναπτύξουν τον αθλητισμό που είναι τιμή μας και χαρά μας για το Δήμο μας. Όπως είπες, οι δραστηριότητες του Συλλόγου είναι πάρα πολλές. Αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγουμε με γύρω στους 15 προχωρημένους αθλητές για να μπούμε στη διατησία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυπόξης, γιατί ασχολούμαστε δραστικά τα τελευταία 3 χρόνια και με αυτό. Το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο κατεβάζουμε γύρω στα 25 άτομα στο επίσημο Πανελλήνιο της ΠΟΚ, το οποίο έχει πάνω από 3.000 συμμετοχές. Και αμέσως το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 6 κορυφαίοι δικοί μας αθλητές, που είναι στελεχών συνεργασία με την εθνική ομάδα, θα βγουν στη Βουλγαρία, στο Πλακόβγα, και θα παίξουν στο Πανευρωπαϊκό, το οποίο θα συμμετάσχουν 46 χώρες. Αυτό είναι τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Μέχρι το καλοκαίρι θα υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που ευελιπωστούν με τη βοήθεια και τη δικιά μου και του Θεού και των συνεργατών μου, ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για το τόπο μας, για τους αθλητές μας, για το σύλλογό μας και γενικά για το Δήμο μας. Οπότε να θεσμεύσουμε από τώρα ημερομηνίες τις επόμενες εκπομπές. Θα έχουμε να πούμε πολλά και να παρουσιάσουν πολλούς αθλητές από τόπο μας, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι θα διαπρέψουν όλα τα αποτελέσματα που μόλις τώρα μας ανέφερες. Και εντωμεταξύ, ετοιμαζόμαστε, κύριε Γεροντή, να γίνουμε και μπαμπάδες. Μαθαίνουμε, τα πάμε ευχάριστα. Οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ έτσι, προσωπικό που το κρατάμε με πολύ μεγάλη τρυφερότητα στη ζωή μας και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Εγώ να ευχηθώ κάθε καλό, Ελευθερία Δέσποινα, καλή πορεία, καλή εξέλιξη. Εδώ θα είμαστε τοπικά μέσα ενημέρωση, να στηρίζουμε τους προσπαθείς, να σας αναδεικνύουμε και να γίνεστε εσείς φάροι οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύετε το παράδειγμα και σε άλλα παιδιά για να ασχολούνται με τον αθλητισμό και να μην αφήνουν και τις μαθητικές τους υποχρεώσεις προς τα πίσω. Γιάννη Γεροντή, θερμά ευχαριστώ για την παρουσία σου για μία ακόμα φορά στο Ρεδεθάλαμο του ΛΑΤΟ FM. Εύχομαι καλή εξέλιξη στην πορεία των πρωταθλητών που θα πάρουν μέρος οι αθλητές του Μηνόταυρου και ό,τι καλύτερο. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.